Στα κεριά της Δράμας, ένα ιστορικό κτίριο έχει πλέον μετατραπεί σε σπίτι του πολιτισμού και της παράδοσης, φέρνοντας νέα πνοή στον τόπο χάρη στις ακούραστες προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντών του Συλλόγου Κυριωτών Προστασίας Παραδοσιακών Κτισμάτων. Το παλιό σχολείο, ένα κτίριο με ιστορική σημασία, είχε παραμείνει αναξιοποιητό για πάνω από 15 χρόνια, ενώ με την πρωτοβουλία του Συλλόγου και την αποφασιστικότητα των εθελοντών, έχει αποδοθεί από τη Μητρόπολη στο νεοσύστατο Σύλλογο για να γίνει χώρος αφιερωμένος στον πολιτισμό, της παραδοσίας και τη συλλογική μνήμη. Λοιπόν, είμαστε στα Κυριά, σε ποιο ακριβώς κτίριο και ποιες ήταν οι μεγάλες διορθώσεις που κάνετε για να μιλάμε για ένα σύγχρονο κτίριο, αλλά με πολύ μεγάλη και παλιά ιστορία. Βρισκόμαστε στο Συνοικισμό Αγάπης στα Κυριά, στο παλιό δημοτικό σχολείο, το οποίο έχουν μνήμες σχεδόν οι περισσότεροι Κυριώτες, γιατί μετά, όταν έγινε το καινούργιο δημοτικό σχολείο, λειτουργήσε ο χώρος αυτό σαν τριτάξιο γυμνάσιο. Από εκεί και μετά όμως, η φθορά του χρόνου έφτασε σε ένα σημείο το κτίριο αυτό να έρθει να είναι σχεδόν μισογκρεμισμένο. Πήραμε μία πρωτοβουλία, μία ομάδα λίγων ατόμων, με μία σκέψη που κάναμε με τον πατέρα Θεόδωρο Κορυφίδη, που βάλαμε σαν στόχο να σώσουμε αυτό το κτίριο, ξεκινήσαμε εργασίες, βρισκόμαστε στο 8ο έτος των εργασιών σε καθημερινή βάση, κάναμε νομίζω ένα κόσμημα για την περιοχή μας και όχι μόνον, γι' αυτό το έχουμε ονομάσει και το σπίτι της αγάπης, για όσοι θέλουν να το επισκεφτούν είναι πάντοτε ανοιχτό να έρθουν, να περάσουν όσο χρόνο θέλουν. Εμείς προσπαθήσαμε με τη φαντασία μας, με την εργασία μας, με τη σκέψη μας, με τα πάντα μας, να παρουσιάσουμε 4 χώρους τελείως διαφορετικούς, που ο πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός, να βρει κάπου μία γωνιά που θα τον αρέσει να καθίσει με την παρέα του και να απολαύσει όση ώρα χρειάζεται, όσο χρόνο χρειάζεται. Και τι είναι αυτό που σε συγκινεί όταν το κοιτάς και όταν μπαίνεις μέσα? Λοιπόν, προσωπική δουλειά ή το τελικό αποτέλεσμα? Όταν έρχομαι εδώ, ξεχνώ τα πάντα, ξεχνώ την κούραση, ξεχνώ το κίνδυνο ζωής που έκανα, γιατί ήταν τελείως τα πάντα όλα σάπια. Έκανα ένα αγώνα με πολλή διάρκεια με την παρέα μου, με τους φίλους μου εδώ πέρα. Αυτό που με συγκινεί είναι ότι αισθάνομαι πιο άνετα από το σπίτι μου, γιατί απολαμβάνω τους κόπους, αυτή τη στιγμή τους καρπούς της προσπάθειας, η ικανοποίηση που εισπράττω μετά από αυτή την όλη την κούραση, νομίζω ότι σε ξεκουράζει και σας επαναλαμβάνω πάλι, αισθάνομαι πιο άνετα από το σπίτι μου. Δεν ξέρετε το ότι το συνέστημα της ικανοποίησης ότι είναι μεγάλο άγαθο. Και δεν είναι τίποτε να το απολαύσει, να το γευτεί ο καθένας, γιατί η προσφορά πρέπει να είναι μέσα στο DNA μας. Δεν πρέπει σε αυτή τη χώρα, τη δύσκολη, που δεν παράγει δυστυχώς σχεδόν τίποτε, να έχουμε μόνο απαιτήσεις. Πρέπει να βάλουμε ένα κλικ τη σκέψη λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά, για να καθίσει ο καθένας να σκεφτεί ότι έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε κιόλας σε αυτό το τόπο, όχι μόνο να ζητάμε.